Η κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα πραγματικά είναι αισιόδοξη, συγκρατημένα αισιόδοξη. Και το λέω συγκρατημένα αισιόδοξη, διότι έχουμε 11 νοσηλευόμενους με COVID-19 και 2 στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ενώ είχαμε φτάσει και τον αριθμό 25. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι από χτες ήδη έχουν νοσηλευθεί και έχουν πάρει εξιτήριο 5 συμπολίτες μας. Αυτοί πόσο καιρό είχαν μείνει στο νοσοκομείο? Περίπου από 2 έως και 4 εβδομάδες. Και πήραν εξιτήριο. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 11 άτομα και 2 13 που είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό τι αποδεικνύει? Αυτό αποδεικνύει ότι τα μέτρα τα οποία πήρε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, θα έλεγα έγκαιρα, όταν διαπιστώθηκε ότι το πράγμα ξεφεύγει στο νησί, ήδη άρχισαν να αποδίδουν. Δηλαδή, έχουμε πρώτα απ' όλα ανάσχεση της αυξητικής πορείας του κορονοϊού. Άρα λοιπόν, από το Σαββάτο μέχρι σήμερα, μέχρι Τρίτη δηλαδή σήμερα, δεν έχει έρθει κάποιο καινούριο κρούσμα. Ωστόσο, είχαμε αρκετούς θανάτους εδώ στο νησί. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι ο κορονοϊός, όπως λένε και οι ειδικοί, προσβάλλει μεγάλες ηλικίες και δυστυχώς είχαμε και θανάτους. Από την αρχή της πανδημίας, 8, 6 το τελευταίο διάστημα. Υπόψη ότι συνολικά είχαμε εδώ στο νησί περίπου 108 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Βλέπουμε υπάρχει μια ανάσχηση αύξησης αυτής και ελπίζουμε ότι και το δεύτερο κύμα πανδημίας, και ευχόμαστε, εφόσον τηρούμε και τα μέτρα, θα μπορούμε για μια ακόμη φορά να βγούμε μπροστά από τα γεγονότα και να ξεπεράσουμε το όλο πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά τα χειρουργεία, Έχουν αναβληθεί τα τακτικά χειρουργεία. Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου θα επανεξετάσει σύντομα την λειτουργία και αυτή τη στιγμή, εάν συνεχιστεί αυτή η πορεία του κορονοϊού, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα να ξεκινήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Ιδιαίτερα αυτά που θέλουν βραχία νοσηλεία. Δηλαδή, οφθαλμολογικά, οριλά κτλ. Πραγματικά, το νοσοκομείο μας δοκιμάστηκε. Δοκιμάστηκε, διότι είχαμε την τελευταίες ημέρες να νοσηλεύουμε και 25 άτομα με COVID. Δημιουργήσαμε κλινική COVID, είμαστε έτοιμοι, έχουμε δημιουργήσει και ιατρείο COVID, ώστε να μπορούμε, όταν έρχονται οι πολίτες του νησιού μας να μην έχουν μεγάλη καθυστέρηση, δικαιολογημένη βέβαια καθυστέρηση, διότι όταν ο άλλος πρόκειται να είναι ύποπτο περιστατικό, πρέπει να ντυθεί, να πάρει σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, να πάρει τα αναγκαία μέτρα και μετά να δει τους υπόλοιπους. Και υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση. Διαπιστώθηκε, οπότε κάνουμε αποκλειστικά ένα ιατρείο COVID, ώστε οι υπόλοιποι να ασχολούνται με τα κλασικά προβλήματα υγείας των κατοίκων όταν αναγκάζονται και επισκέπτονται επίγοντα.